Ο Δήμο Καλαμαριά, με τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη και τη συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναχέτηση του δεύτερου κύματος πανδημίας, μοίρασε στο χώρο της λαϊκής αγοράς στη νέα κρίνη) και στο κέντρο της Καλαμαριάς προστατευτικές μάσκες στου πολίτες. Με τη συντονισμένη αυτή δράση, που έχει ως γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τους κανόνες και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό, μοιράστηκαν συνολικά 2.000 μάσκες, τις οποίες προσέφερε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκη σε ατομική συσκευασία, πάνω στην οποία αναγράφονται οδηγίες για την ορθή χρήση τους. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πρωτόχρονε οι καταστάσει αυτέ που ζούμε και πολλοί κόσμοι βιώνουν τον εγκλισμό καθημερινά μέσα. Γι' αυτό το λόγο σήμερα, σε συνεργασία και ευχαριστούμε πολύ, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη, ο οποίο έδωσε μάσκε μια χρήση και με τον Δήμαρχό μα, τον Γιάννη Δαρδαμανέλη, σήμερα βγήκαμε στι γειτονιέ τη Καλαμαριά και μοιράσαμε στου δημότε οι οποίοι είχαν βγει να κάνουν τα ψώνια του, μοιράσαμε δωρεάν αυτέ τι μάσκε θα γίνουν και άλλε τέτοιε δράσει, θα βγούμε και σε άλλε περιοχέ τη Καλαμαριά και θα συνεχιστούν και θα ενημερωθεί ο κόσμο μέσω του, του site του Δήμου μα. Η ανταπόκριση πώ ήταν του κόσμου πάνω σε αυτή τη δράση. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, γιατί ξέρετε ότι τώρα οικονομικά πολλοί κόσμοι βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και είναι δύσκολη. Οπότε ακόμη και οι μάσκε που δόθηκαν σήμερα δωρεά, οι άνθρωποι τα χαμογελαστοί και λέγανε ευχαριστώ στον Δήμαρχο που δεν ήταν τίποτα. Αυτό που κάναμε το κάναμε γιατί ο κόσμο έχει ανάγκη τα βασικά, τα οποία κάποιοι τα βασικά δεν τα έχουν σήμερα, ακόμη και μία μάσκα.